Ω ένα εινικό διαμάντι απαράμιλη γεύση, χαρακτήρισε η ομάδα του site την ογευσία κρασιάgr.com το Ρωμαίικο 1997 του χανιώτικου Ινοποιού Ντουράκη και το κατέταξε στη δεύτερη θέση τη λίστα με τα 20 καλύτερα κρασιά του ελληνικού Αμπελώνα. Το συγκεκριμένο κρασί είναι το μοναδικό κριτικό κρασί στη συγκεκριμένη λίστα και συγκέντρωσε βαθμολογία 94%. Στα 100. Το Ρωμαϊκο το 1997 είναι ένα κρασί το οποίο ε, ξεκίνησε από το, ε, εμφιαλώθηκε το 1999, το 1997 παρήχθηκε ε, από τον Αντρέα Ντουράκη, από τον πατέρα μας, ο οποίος το κράτησε για περίπου δύο χρόνια σε βαρέλι έτσι ώστε να πάρει τα αρώματα, να ωριμάσει και μετά εμφιαλώθηκε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τώρα 13 χρόνια στο ε, μπουκάλι και πάνω από δεκα, 17 χρόνια ουσιαστικά που είναι αυτό κρασί. Το Ρωμαίκο το 1997 είναι ένα, ήταν και η τελευταία εισοδιά η οποία ε, παρήγαγε το εινοποιείο ε, Ρωμαίκο ξηρό. Ε, ε, από τότε και μετά υπήρχε μια μεγάλη παύση και από πέρυσι, δηλαδή το 2014, ξεκινήσαμε πάλι την παραγωγή του συγκεκριμένου ίνου, δηλαδή ξηρό ρωμαϊκό, το οποίο θα περάσει μια μεγάλη, διάρκεια ζω... μια μεγάλη, διάρκεια μέσα στο βαρέλι, πρώτα προτού μπει να εμφιαλωθεί. Η μεγάλη αυτή διάκριση για το Ινωπίο Ντουράκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώ αφορά ένα κρασί τη τοπική ποικιλία των Χανίων Ρωμαϊκό, μια ποικιλία με πολλέ ιδιομορφίε. Είναι ένα στίχημα αυτό για όλου του Ινωπίου, ε, ιδιαίτερα για την Κρήτη, για τα Χανιά, ε, το να μπορεί αυτή η ποικιλία να βγει λίγο παραέξω, να μπορέσει να ε, πιάσει και αγορές ε, εκτός Ευρώπης, εκτός Ελλάδας, γιατί είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο το οποίο έχουμε μόνο εδώ στα Χανιά. Ιδιαίτερο αυτή τη ποικιλία και συγκεκριμένα με δε του κρασιού είναι ότι είναι ένα, πολύ, ένα κρασί το οποίο οξυδώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και έχει και αυτό το καφέ χρώμα τις περισσότερες φορές. Ε, να πούμε ότι δεν είναι και το πραγματικό χρώμα της ποικιλία, είναι το χρώμα της οξύδωσης. Είναι όπως το μήλο που το κόβουμε και σκουριάζει, καθετιάζει μόλις το αφήνουμε απ' έξω, το ίδιο συμβαίνει και με το κρασί αυτό. Ε, παρόλα αυτά, εάν προσέξουμε, ε, φτάνει μέχρι ένα σημείο οξύδωσης και από εκεί και πέρα σταματάει. Θέλει φυσικά μια προσοχή, θέλει κάποιες καλές πρακτικές τόσο στην ενοποίηση όσο και μετά στην αποθήκευση και στην εμφιάλωση. Γευστικά χαρακτηριστικά αυτής της ποικιλία τα γνωρίζουμε περισσότεροι, έχει αυτή την, την τα, τα, αρώματα από αμύγδαλα, από ξηρούς καρπούς τα οποία βγάζει τις περισσότερες φορές και αναλόγως δε μετά στο τι βαρέλι το έχουμε αποθηκεύσει. Και εκεί ο χαρακτηριστικό της, φυσικά είναι και ο υψηλό αλκοολικός βαθμό, ο οποίο έχει ε, συνήθως. συνήθω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ίδια ποικιλία, το Ινοπείο Ντουράκη παρασκευάζει το Ρωμαί Λιαστό Εφορία, το οποίο έχει κατακτήσει στο Διεθνή Διαγωνισμό Ινογευσία Ντεκάτερ Awards του Λονδίνου δύο φορέ το ασημένιο βραβείο το 2013 και το 2014.